Σας καλωσορίζουμε στην ετήσια εκδήλωση του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Ελπίζαμε, μάτια όπως φαίνεται, πως φέτος θα είχαμε τη χαρά να βρεθούμε όλοι μαζί στην πόλη των Δελφών. Η συνεχιζόμενη όμως πανδημία άλλαξε τα σχέδια και σας καλωσορίζουμε όλους εδώ στο Ζάπιο Μέγαρο και όλες βέβαια. Θα μας λείψουν υπερβολικά για δεύτερη συνεχή χρονιά το μοναδικό τοπίο των Δελφών, ο χρυσός κάμπος της Άμφισσας, η γοητευτική Αράχοβα και το πανέμορφο Γαλαξίδι, παρηγοριά μας όμως πως χάρη στον παγκόσμιο συντονισμό της επιστημονικής έρευνας βρέθηκαν τα εμβόλια που ήδη σώζουν και θα σώσουν εκατομμύρια ζωές στον πλανήτη από τον σύγχρονο λοιμό. Έτσι, ελπίζουμε και ευχόμαστε πως θα σας καλωσορίσουμε όλους και όλες και πάλι στο Δελφικό τοπίο από την Τετάρτη έως και το Σάββατο, 6 με 9 Απριλίου την επόμενη χρονιά. 6 γεμάτες μέρες του Φόρουμ Προσεχής με συζητήσεις, συνεντεύξεις, ομιλίες, διαλόγους από 800 και πλέον εξέχουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και 42 ακόμα χώρες σε μια ουσιαστική αναζήτηση για τις μελλοντικές κρίσιμες εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και την κοινωνία για το αύριο που ξημερώνει μετά την πανδημία. Αρκετά μεγαλύτερο το πρόγραμμά μας φέτος, μια και θέλουμε και εμείς να τιμήσουμε με σημαντικές συζητήσεις τη μεγάλη επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 21 που δημιούργησε το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Το φετινό φόρουμ είναι αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση και εντάσσεται στις εκδηλώσεις της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Διαρκή σκοπός και πηξίδα μας το Φόρουμ των Δελφών να καταστεί τα χρόνια που έρχονται σημαντικός φάρος γνώσης και ανταλλαγής σκέψεων και προτάσεων και ομφαλός γόνιμου διαλόγου για τις ευρωπαϊκές και ελλαδικές εξελίξεις και γιατί όχι σιγά σιγά και για τις παγκόσμιες. Με αρκετή σεμνότητα μπορούμε να πούμε πως σήμερα το Φόρουμ των Δελφών όχι μόνο είναι ιδιαίτερα γνωστό σε σημαντικούς πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και οικονομικούς κύκλους ανά τον κόσμο, αλλά και συνεργάζεται ενεργά με όλες σχεδόν τις μεγάλες δεξαμένες σκέψεις που φωτίζουν τα πεπραγμένα των συνεδριών μας, των συνεδριάσεών μας και καθιστούν το Φόρουμ ιδιαίτερα διεθνές στις μέρες μας. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το δελφικό μονοπάτι τη δράση μας με σύνεση, συνένεση και συνεργασία. Αυτές είναι και οι τρεις δομικές αρχές του Φόρουμ των Δελφών και χαιρόμαστε που για μια ακόμα φορά είμαστε σε θέση να τις υπηρετούμε και να τις προάγουμε μέσα από τις εκδηλώσεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά την αυτής εξοχότητα την Πρόεδρος Δημοκρατίας που έχει θέσει υπό την αιγίδα της το Φόρουμ των Δελφών. Την ευχαριστούμε για την σημερινή της παρουσία και την παρακαλώ θερμά να ανοίξει τις εργασίες της ετήσιας μας εκδήλωσης. Κυρία Πρόεδρε, το βήμα του Φόρουμ σας περιμένει. Σας ευχαριστώ πολύ. Με ιδιαίτερη χαρά ανοίγω σήμερα τις εργασίες του 6ου κατά σειρά Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ενός θεσμού που προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον με διακεκριμένες συμμετοχές και υψηλού επίπεδου συζητήσεις. Η φετινή διοργάνωση, η οποία είναι αφιερωμένη στην επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση της Εθνικής Ανεξαρτησίας, πραγματοποιείται όχι στο φυσικό της χώρο τους Δελφούς, αλλά υβριδικά με σημαντικό ποσοστό φυσικής παρουσίας των ομιλητών. Σηματοδοτεί έτσι την αρχή εξόδου από τις συνθήκες των αναγκαίων περιορισμών που επέβαλε η πανδημία. Η Ελλάδα σταδιακά και προσεκτικά επιστρέφει στην κανονικότητα, μαζί με την ταχεία επέκταση του προγράμματος των εμβολιασμών. Η επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν οδήγησε μόνο στην ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, αλλά αποτελεί και ένα οικουμενικής σημασίας γεγονός, αφού σήμανε το ξεκίνημα της επιστροφής της Ελλάδας σε μια Ευρώπη που η ίδια προσδιόριζε την αρχαία Ελλάδα ως ιστορική της κοιτίδα. Η Επανάσταση εμπνεύστηκε από τις εθνικές και φιλελεύθερες επαναστάσεις της εποχής της
και ήταν η πρώτη επιτυχής εθνική επανάσταση στην Ευρώπη. Τα φιλελεύθερα συντάγματα του αγώνα, στις αφηρημένες διατυπώσεις και διακηρύξεις τους για την ελευθερία και την ισότητα, καθώς και στις δικαιοκρατικές τους εγγυήσεις, όπως η διάκριση των εξουσιών, αποτυπώνουν τη βούληση των Ελλήνων για κυριαρχία, αλλά και τη σοφή γνώση των ορίων της, την αξία του δεσμευτικού και υπέρτερου κανόνα. Η έμπνευση για τα ελληνικά συντάγματα προερχόταν από τη Γαλλική Επανάσταση και την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, από τους πατέρες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, από τον Τζον Στιούαρτ Μιλ, τον Τοκβίλ, αλλά και τον Τζέφερσον. Στη βιβλιοθήκη της Χίου σώζεται η ιστορική αλληλογραφία του Τζέφερσον με τον Αδαμάντιο Κοραή, πρωτοπόρο του νεοελληνικού διαφωτισμού. Εμπνεύστηκε επομένως, αλλά και ενέπνευσε η Ελληνική Επανάσταση τους φίλους της ελευθερίας στην Ευρώπη. Εξέπεμψε μια ακτινοβολία οικουμενική, συγχωνεύοντας το ρομαντικό φιλελληνισμό του θαυμασμού για την αρχαία Ελλάδα με την ευγενική ιδέα ενός μικρού θαραλέου έθνους αντιμέτωπου με μια κρατεά αυτοκρατορία. Ενέπνευσε πλήθος δημιουργών, από τον Ευγένιο Ντελακρουά, της μνημειώδους φαγής της Χίου, μέχρι τον Άρη Σέφερ, που ζωγράφισε τις σουλιώτισες γυναίκες, από τον Σατομπριάν μέχρι τον Βίκτορ Ιουγκό, που συνέθεσε ποίηματα εμπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση και υποστήριξε με σθένος το νεοπαγές ελληνικό κράτος. Πολλούς συγκίνησε ο αγώνος των Ελλήνων, ξεκινώντας από τη μικρή Αϊτή, η οποία έχοντας η ίδια κηρύξει την ανεξαρτησία της μόλις το 1804, με επιστολή του τότε Προέδρου της Jean-Pierre Bouaguer, στον Κοραή, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την Ελλάδα, που εδράξατο των όπλων για να αποκτήσει την ελευθερία της και τη θέση της ανάμεσα στα έθνη. Ευγενικές προσωπικότητες, όπως ο Χάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, Αμερικανός γιατρός και πολέμιος της δουλείας, και ο Γερμανός γιατρός Έρικ Τράιμπερ, ταξίδευσαν στην Ελλάδα και εντάχθηκαν στις γραμμές των επαναστατών. Ο ήρωας της πολιορκίας της Ακρόπολης, Γάλλος στρατηγός Φαβιέρος, και ο Πολωνός αξιωματικός Μιρτσεύσκι, που έπεσε στη μάχη του Πέτα. Ο Ελβετός Μάγερ, πρωτοπόρος της ελληνικής δημοσιογραφίας, που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και σκοτώθηκε κατά την έξοδο του Μεσολογγίου, μαζί με την Ελληνίδα γυναίκα του και τα δυο του παιδιά. Και βέβαια, ο Λόρδος Βίρον, ο προσφυλέστερος των Φιλελλήνων, που πέθανε στο πλευρό των Ελλήνων επαναστατών στο Μεσολόγγι. Ο αγώνας του 1821 συνέδεσε αναπόσπαστα την Ελλάδα με ένα οικουμενικό πρόταγμα ελευθερίας και εθνικής ανεξαρτησίας και με μια ευρωπαϊκή πρωτοπορία συγκρότησης εθνικών κρατών και φιλελεύθερων πολιτικών θεσμών. Συνέδεσε επίσης την Ελλάδα με το στρατηγικό της ορίζοντα για τα επόμενα 200 χρόνια, τον γεωπολιτικό χώρο της Ευρώπης και της Δύσης. Αρχικά υπό όρους ασύμμετρης ισχύως, ηγεμονίας και ηδαιμονίας των μεγάλων δυνάμεων και κατά την πρόσφατη περίοδο πια με όρους θεσμικής ισότητας. Ο πρώτος αιώνας ζωής του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους κυριαρχήθηκε από την επιδίωξη της εθνικής ολοκλήρωσης, η οποία περατώθηκε το 1947 με την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων. Η Ελλάδα αντιμετώπισε με γενναιότητα τις δυνάμεις του άξονα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και υπέστη μια επώδυνη κατοχή, αντισταθμίζοντάς την με ηρωικές πράξεις αντίστασης. Μέσα από κρίσεις, πολέμους και εμφυλίους, πέρασε στον ελεύθερο βίο. Από την ένδια, σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες σε μεταπολεμικής περιόδου, σε μια ευρωπαϊκή οικονομία μεσαίου μεγέθους και εκτεταμένων μεσαίων στρωμάτων. Από μια ανολοκλήρωτη δημοκρατία, την οποία ακολούθησε μια επτάχρονη δικτατορία, σε μια ευημερούσα φιλελεύθερη δημοκρατία από το 1974, διευρύνοντας τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και επισφραγίζοντας τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό. Φέτος είναι για την Ελλάδα μια διπλή επέτειος. Γιορτάζουμε, εκτός από τα 200 χρόνια από την έναρξη Επανάστασης και τα 40 χρόνια που η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο αυτές επέτειοι συνέχονται
σε ένα ενιαίο ιστορικό αφήγημα. Όχι μόνο διότι οι Έλληνες που μάχονταν για την ανεξαρτησία αναζητούσαν έμπνευση από την Ευρώπη, ακριβώς όπως η Ευρώπη είχε εμπνευστεί από τις αξίες της αθηναϊκής δημοκρατίας. Όχι μόνο διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε στην εδραίωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και λειτουργήσε μακροπρόθεσμα ως καταλύτης θεσμικού εξυγχρονισμού και κοινωνικής προόδου. Ούτε μόνο διότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση παγίωσε τη γεωστρατηγική ένταξη της Ελλάδας στη Δύση. Αλλά και διότι στο σύγχρονο κόσμο της ασύμμετρης παγκοσμιοποίησης, η ισότιμη συμμετοχή σε μια ισχυρή ένωση προηγμένων κρατών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δημιουργία συνθήκων συλλογικής ευρωπαϊκής αυτονομίας, ολοκληρώνει το ιστορικό εγχείρημα της εθνικής ανεξαρτησίας που ξεκίνησε πριν από 200 χρόνια. Ποιο μπορεί να είναι το σημερινό αφήγημα της σύγχρονης ευρωπαϊκής Ελλάδας, που εμπνέει τις νέες γενιές φιλελλήνων για να συνδέσουν τη ζωή τους με την Ελλάδα και να αγαπήσουν αυτόν τον τόπο? Ένα έθνος προσιλωμένο στην διεθνή νομιμότητα και στα έργα της ειρήνης, που πέρασε πολλά, αλλά στάθηκε πάντοτε και με συνέπεια στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μια ρωμαλαία φιλελεύθερη δημοκρατία που βίωσε δεινές κρίσεις, αλλά άντεξε και βγήκε ακόμη πιο δυνατή. Μια οικονομία που δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά προσαρμόστηκε, μεταρρυθμίζεται και πραγματοποιεί ένα άλμα ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, φιλοδοξώντας να καταστεί διεθνής επενδυτικός προορισμός. Μια χώρα με μακρά ιστορία, ζωντανό πολιτισμό, μοναδική φυσική ομορφιά. Με ένα λαό που υπέμεινε πολλές δυσκολίες, ανοίχτηκε στον κόσμο με εξωστρέφεια και δικαιούται να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Την παρουσία σας και την ομιλία σας στην εναρκτήρια αυτή συνεδρίαση του Φόρουμ. Επιτρέψτε μου, η ομιλία σας εξαιρετικά περιεκτική και εμπνευσμένη, θεωρώ πως τόνισε τα σημαντικά ορόσημα της πορείας της χώρας μας αυτά τα 200 χρόνια μέσα σε λίγα λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Του χρόνου τον Απρίλη στους Δελφούς, πρώτα ο Θεός. Μακαριότατε θα συμφωνείτε, φαντάζομαι. Θα συνδεθούμε τώρα με το Ταλίν της Εστονίας. Ελπίζω να υπάρχει σύνδεση για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για 10 λεπτά με την πρόεδρο της Εστονίας, την κυρία Κέρστι Kaljulaid. Madam President, we thank you deeply for your participation. Allow me to say a few words before you come to your opening remarks. President Kaljulaid was elected in 2016. As President of the Republic of Estonia, and previously Her Excellency had served as a member of the European Court of Auditors. The President is a great supporter of a non-restrictive promoter of digitalization of economies and governments. Her Excellency is also an active promoter of sustainability and halting climate, energy, change and crisis these days. Since 2018 until recently, the President was the co-chair of the United Nations High-Level Steering Group, Every Woman, Every Child. Madam President, thank you deeply for your participation. And please come with your opening remarks, and then, if you allow me, I would like to ask you a couple of questions. Madam President, the floor is yours. Thank you. Indeed, I will keep my remarks brief, then we can discuss really the topics which are of interest to your listeners today. First of all, thank you for the invitation, and I would like to really congratulate the Greek people on the 200th anniversary of their independence. It is interesting that you celebrate your independence from the start of the independence war. In Estonia as well, we established 100 years, slightly more now, ago, our republic, and indeed it also had to start with an independence war. So it's not so different, even if we are from north and you are from south.
And similarly, today, we are both members of the European Union getting ready for the green transition, which is very important that we do save our planet. After all, Europe is the biggest and richest common economic area globally. It is our obligation. It is also opportunity of technological development and economic development, of course, because first ones who transform always win and the last ones always pay. But nevertheless, it is also for us Europeans an obligation. So indeed, we are keen to see how this transition also taking into account that we have quite a lot of opportunity to use technology which didn't exist, let's say 20, 30 years ago, including digital technology in this transformation, is going to shape up and look out. I would also like to remind all of the listeners that we here in Estonia know that Greece is the birthplace of democracy. And therefore, we believe that you are one of the best countries in the world to really understand how to carry out transition without putting unnecessary burden onto the people of the lower middle class and poor people. Because as we all know, big transitions from agriculture to industrial, from rural to urban, they have always meant that the brunt of the pain, the most difficult times have been actually lived out by those who do not have so many resources to carry them through this transition. I believe that our European Union, which is social Europe, also takes all these lessons into account, and together we will be able to have a transition which is also just transition. This is very important for me as well. So thank you for the opportunity to give my introductory remarks, and let's then move on to discussion now. It is a great honor. We thank you very much, Madam President, for this. Your country has been at the forefront of digitizing the public sector, going as far as being awarded the nickname Estonia instead of Estonia. Do you have any recommendations, perhaps, for other countries how, you know, they can move forward to this important sector of the economy? I always say that digital development in Estonia relates to the government services mostly. If you look at the Estonian private sector, we are far less digital than, for example, Germany, let alone United States. But what has really changed the society, and this is important, thinking of how badly sometimes people treat the government and its role in societies. The only country globally which has totally digitally transformed its public service offer is Estonia. And this is a country whose everybody knows is a digital society. So leadership, political leadership, is what really transforms societies. Private sector, albeit very important, cannot cause such an inclusive transformation. And this is the most important lesson probably from Estonian digitalization. Societies are changed by the offer of the society led by politicians. Estonia indeed has put all our public service online. You cannot get married online, but everything else you can do online in this country. And we now have a generation who has grown up in this digital environment. My suggestions, first of all, governments everywhere have to realize that our people act and transact online. So it's not a choice anymore for the governments whether to provide them with digital tools. It's an obligation. People need safety online, and this can be guaranteed by digital identities and the legal space which protects these digital identities. So when you want to start transformation of your nation towards digital technologies in everyday service use, including public and private, you need to do first this. You need to give people a safe identity. In Europe, we are very much supported by eIDAS system. If you have a digital ID which is accepted by eIDAS, then you have a digital ID which is safe for people to use. Second, you should certainly, while creating this digital ID, make sure that you only create one, because this will be the passport for your people to use online. You need to create it, and you need to give it legal support, legal protection. And unfortunately, because this is the cost issue,
you have to update the cost of the developing of such safe signature, because it doesn't stay safe once created. You have to keep working to apply new technologies all the time to make sure that your people can safely use this offer. Anyway, in European Union, we have decided that everybody should have such an ID. So now I can only say, hurry up and give this freedom to your people, never to queue in office, in tax office, in social service office. They deserve it. Madam President, thank you very much. I think we have made significant progress these last 2 years because of the pandemic on this sector. And mind you, we have Margrethe Vestager, the Executive Vice President, who is coming on Thursday in Athens to speed up a little bit, the progress of this important sector in Greece as well. So we thank you very much. Amidst rising tensions from neighbors in both the East and the North, how can smaller member states steer the Union and the EU-NATO partnership towards a more robust common foreign policy? Can you give us your thoughts on this, please? First of all, I don't think we are small or big member states. We are member states with different perspectives, and it doesn't necessarily depend on our size, and it doesn't necessarily depend nowadays on our geography, because the geopolitical risks nowadays are quite numerous also in cybersphere, and the risks are not only to delicate technological systems, but also the risks are to the minds of our people. And we have to realize that being near or far of an adversary has absolutely no impact on what these adversaries might try to do. Very often, for example, we are here in Estonia asked that, do you suffer more from the disinformation campaigns from your unpredictable eastern neighbor? But the answer normally is, by the way, no. And you know why? Because interrupting Estonian democracy, trying to break our people's trust in our community, in our society and government, does not pay off. It's much more economically efficient to try to influence elections in United States, elections in France, in bigger nations and bigger countries. I believe that in European Union, we all come from different perspectives, and this is the value of our common reactions. Some might call us slow in reaction, some might call us timid in our reaction, but when that reaction takes place, it has impact, because it is commonly thought through and we abide all the same principles. For example, with Russia, we do actually negotiate nowadays according to the five principles of Europe. We have been doing this for a long time, and all European leaders are bound by this agreement, but that we keep doing it. When we are discussing China, there exists indeed the 17+1 format, but we in Estonia believe that it should actually be changed into 27+1 format, so that we speak also with China with one voice to guarantee, for example, our technological independence and integrity. This way we bring different viewpoints to the table. And even if we are in different places in our social development, because we have the European Union budget, we are constantly able to help those who do not currently seem to fit the current puzzle to come through the difficulties. If we think back to the economic crisis, there were one group of countries who needed support. Then in COVID crisis, we have had different countries who need development and support. And then we have those who joined relatively late in 2004, whose infrastructure development is weak, but who, on the other hand, carries advantage of not having legacy systems. So can experiment quicker with digital smart connectivity tools, for example. So I believe we all provide value, and this value is immense. In addition, I sometimes, when I'm told that European Union is inefficient, I ask, how on earth do you think, for example, we would resolve, let's take a simple question, rivers in Europe were polluted by industry. How to resolve such a problem without having the European Union? You'd have to negotiate one by one, then you have to agree, I mean, who does what and when, and it will be, I don't know, centuries before we reach any conclusion. In European Union, we come together, we have the room where we know who comes together, what are the rules of the play, how to create an agenda, how to come to a decision, how to finance such a decision, and how to implement the decision. It may seem cumbersome, but try to imagine the alternatives. European Union, well, I'm very proud that we have it, and I'm quite sure that European Union will have a bigger impact on global scheme. Madam President, thank you for your
thoughts, for your participation. I hope we see you very soon in Athens as well. So deeply thank you for your participation, Madam President. Thank you. Yeah, I would very much like to come to Athens, considering that weather is already considerably better in your part of Europe than in ours. But you're always welcome. Estonia is fantastic at Christmas time, at least. So thank you for the invitation. And thank you, madam. To see, thank you very much. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Επόμενη ομιλήτρια, η πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, είναι η κυρία Ζουζάνα Τσαπούτοβα, η οποία ταξιδεύει σήμερα σε κάποιο προγραμματισμένο ταξίδι εκτός Σλοβακίας, αλλά μας έστειλε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα για την εναρκτήρια συνεδρίαση. Εκπροσωπείται βέβαια επάξια, νομίζω, σήμερα από την πρέσβη της Σλοβακίας, την κυρία Χρίσκοβα. Μπορούμε, παρακαλώ, να δούμε το βίντεο της κυρίας Τσαπούτοβα. Madam President Sakellaropoulou, Madam President Kaljulaid, Mr. Tsomokos, dear guests. It's a pleasure to co-open the 6th Delphi Economic Forum in a year that also marks the 200th anniversary of the founding of modern Greek state. Greece is one of the cradles of European civilization, so it's both symbolic and natural for this forum to discuss some of the pressing challenges we are facing today. The world is experiencing radical changes. Our decisions, more than ever, will have a profound impact on our future. We must keep this in mind as we emerge from the pandemic. We saw that our actions can harm our environment and our health, but we also saw the power of science and innovation, of facts and collaboration. We learned that we can overcome any challenge if we work together. Ladies and gentlemen, these lessons are important as we launch a transition towards a greener, more sustainable economic model. This will not be easy, but it's necessary. As leaders, it's our responsibility to get our citizens on board and to ensure that this transition will be just and inclusive. Slovakia was the first Central European country to commit to climate neutrality by 2050. In the next decade, we will, together with the rest of the EU, cut our greenhouse gas emissions by at least 55%. This is a necessity, but also an opportunity to improve our industrial competitiveness, to address long-term environmental challenges, or invest in innovative solutions. Slovakia will use the recovery plan for a whole-of-society transformation. Each country has a different starting position and its own cost-effective path towards this shared goal. The private sector will play a key role in this effort. Let's ensure fair competition and reward those who come up with new and innovative approaches. This also implies more investment in research and development. The pandemic has again shown how useful and productive is our scientific collaboration. Look at the record speed of COVID-19 vaccines development. Science and knowledge are empowering. Let them guide our green transition. Ladies and gentlemen, we all know that there are many challenges ahead of us. I am glad this forum will discuss many of them. I wish you fruitful debates and hope that soon we can meet in person. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ θερμά την Πρόεδρο της Σλοβακίας. Για να είμαι ακριβής, μάλιστα, συνεργαζόμαστε μαζί τους με τη Σλοβακία εξαιρετικά. Κάνουν μια μεγάλη εκδήλωση, την Globsec, στην οποία συμμετείχαν οι Πρόεδροι, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας πριν από μερικούς μήνες. Επόμενος ομιλητής σε αυτή την εναρκτήρια συνεδρίαση, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Χινάς, με αρμοδιότητες που αφορούν την πρόθεση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Με εξαιρετικές σπουδές στο Λονδίνο και στην Μπρυζ, ο κ. Χινάς υπηρετεί άξια από διάφορες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 37 τελευταία χρόνια. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε γιατί από την πρώτη στιγμή έχετε σταθεί αρρωγός σε αυτή την προσπάθειά μας. Παρακαλώ, έχετε το βήμα. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, μακαριότατε, φίλες και φίλοι, είμαι μάλλον από τους προνομιούχους που είδαν το φόρουμ των Δελφών να ξεκινάει στη γέννησή του και να μεγαλώνει με σταθερά βήματα. Αν ήταν
παιδί θα πήγαινε σήμερα στην πρώτη δημοτικού. Και χαίρομαι πραγματικά να βλέπω την πορεία του φόρουμ που έχει καταστεί πια ένα σημείο αναφοράς στο διεθνή δημόσιο διάλογο, αλλά και μια βιτρίνα εξωστρέφειας της Ευρωπαϊκής Ελλάδας στον κόσμο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί συμμετέχω φέτος για πρώτη φορά με τη νέα μου ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαζώσεις εδώ στο Ζάπιο, σε ένα χώρο κατεξοχήν σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ελλάδας που σαρανταρίζει και αυτή φέτος. Αυτές οι επέτειοι, τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία, τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη, αλλά και η τελική ελπιδοφόρα φάση της εξόδου από τον εφιάλτη που ζούμε τους τελευταίους 15 μήνες, αποτελούν στοιχεία που σε αυτό το έκτο φόρουμ, θα πρέπει να μας κάνουν να συζητήσουμε ψύχρεμα τις προϋποθέσεις για το τι πρέπει να κάνουμε ως Ευρώπη και ως Ελλάδα, έτσι ώστε να πατήσουμε με ισχυρή αυτοπεποίθηση σε αυτή τη νέα περίοδο που προβάλλει ενός νέου και αναγεννημένου κόσμου. Ευρώπη και Ελλάδα εξάλλου ήταν πάντα συνεπείς στα κελεύσματα και στα ραντεβού της ιστορίας. Το πρώτο τέτοιο ραντεβού ήταν μετά τον Αβαρίνο, όταν η νέα Ελλάδα γεννήθηκε όχι μόνο γιατί οι Έλληνες πίστεψαν, αγωνίστηκαν και νίκησαν στον αγώνα, αλλά γιατί και οι Ευρωπαίοι θέλησαν να είναι η Ελλάδα το πρώτο δυτικό κράτος που θα προέβαλε από την κρίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και το δεύτερο ραντεβού ήταν εδώ, 160 χρόνια μετά, όταν ο Καραμαλής, πολύ μόνος του εκείνη την εποχή, υπέγραφε τη Συνθήκη Προσχώρησης της χώρας στην Ενωμένη Ευρώπη. Και πάλι η Ελλάδα, πρώτη και μόνη από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, γινόταν το 10ο αστέρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα σαφές μήνυμα των εταίρων μας στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι φάρος και επιλογή δημοκρατίας, εξυγχρονισμού, οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας απέναντι στο σκοταδισμό και τον ολοκληρωτισμό. Αυτά τα 40 χρόνια η Ελλάδα έκανε εκτίματη στο πιο σύγχρονο δημοκρατικό πλαίσιο που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Από μια χώρα με ευάλωτους θεσμούς, με αστάθεια, ανισότητες, διχασμούς, εμφύλιο, χρεοκοπίες, τα τελευταία 40 χρόνια αποτελούν τη μακρύτερη περίοδο ειρήνης, δημοκρατίας και ευημερίας που γνώρισαν ποτέ οι Έλληνες. Μια περίοδο που κατοχύρωσε τα σύνορά μας, από τον Εύρο ως τον Καστελόριζο, ως απότατα σύνορα της Ευρώπης, που ανέδειξαν τη χώρα σε έναν μοναδικό θεσμικό και κοινωνικό πυλώνα σταθερότητας σε μια ευρύτερη περιοχή αστάθειας. Για να ακολουθήσουν οι κολοσιαίοι πόροι πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ που εξυγχρόνισαν τις υποδομές μας, τα συστήματα υγείας μας και την παιδεία μας, που απογείωσαν την ελληνική ύπαιθρο, που άνοιξαν τους ορίζοντες της εκπαίδευσης, του εμπορίου, των συναλλαγών, της κινητικότητας, δημιουργώντας πρωτοφανείς εμπειρίες για όλους. Και το τρίτο ραντεβού της ιστορίας που Ελλάδα και Ευρώπη βρέθηκαν, όπως είπε η Πρόεδρος, στη σωστή μεριά της ιστορίας, ήταν 10 χρόνια πριν, όταν η Ελλάδα άντεξε τη δεκαετία των πολυκρίσεων, πρώτα στην οικονομία και μετά στο μεταναστευτικό. Κρίσεων με βάθος, που είχαν επίπτωση στη ζωή μας, στην ασφάλεια και στο μέλλον μας. Ευρώπη και Ελλάδα, με μια ταυτωτική, γονιδιακή σχέση, που πολλές φορές αμφισβητήθηκε, συχνά κρίθηκε και αδικήθηκε, αλλά κατάφερε με πολλές θυσίες και αγώνες σήμερα να απολαμβάνει της καθολικής αποδοχής από το σύνολο της κοινωνίας και του πολιτικού κόσμου. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη απόδειξη για την πεποίθησή μου αυτή από την ιστορική, αξέχαστη ομιλία του Γιούνκερ στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων τον Απρίλιο του 2018,
όταν καταχειροκροτούμενος από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, επιβεβαίωσε μια φράση που δικαιώθηκε από την ιστορία, τη φράση εκείνη του Ιουλίου του 2015, ότι η Ελλάδα είναι Ευρώπη και η Ευρώπη είναι Ελλάδα. Σήμερα ζούμε στον παχύ ίσκιο αυτής της συνολικής θετικής αποτίμησης της πορείας της Ελλάδας στην Ευρώπη. Δοκιμαζόμαστε όμως ξανά από μια πρωτοφανή σε ένταση και έκταση κρίση που στήχησε τη ζωή σε εκατομμύρια συνανθρώπους μας παγκοσμίως, αλλά και που ταυτόχρονα οδήγησε σε ιστορικές αποφάσεις αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κρίσιμες στιγμές του σήμερα αποτελούν ακόμη μια επιβεβαίωση της ορθότητας των επιλογών του χτες. Η τραγωδία που βιώνουμε σήμερα, παρά την απώλεια των συνανθρώπων μας, μας αφήνει αυτό το ελπιδοφόρο ευρωπαϊκό μάθημα, ότι όχι απλώς όλοι μαζί μπορούμε, αλλά μάλλον μόνο μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και στην τωρινή αυτή δύσκολη συγκυρία, την κρισιμότερη σε βάθος γενεών, το κοινό μας μέλλον θα κριθεί εμπολής από το τι θα αποφασίσουμε και το τι θα καταφέρουμε να κάνουμε μαζί σε 4 μεγάλα ευρωπαϊκά εργοτάξια. Πρώτα, στην υγεία. Την πρώτη γραμμή της μάχης, με το σε εξέλιξη εμβολιαστικό πρόγραμμα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εμβολιασμού στην ιστορία της ανθρωπότητας. Με εμβόλια ασφαλή και προσβάσιμα σε όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή ανεξαρτήτως εθνικότητας στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη η οποία όχι μόνο εμβολιάζει όλους τους Ευρωπαίους, αλλά γίνεται ο παγκόσμιος πρωταθλητής αλληλεγγύης, εξάγοντας τόσα εμβόλια στον κόσμο, όσα διαθέτει στους πολίτες της. Με μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας που χτίζουμε βήμα-βήμα για να θωρακίσουμε τις υγειονομικές μας αντοχές σε ένα αβέβαιο μέλλον, με ένα πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό για ένα πακέτο ασφαλούς επανόδους στην κινητικότητα και στον τουρισμό. Δεύτερο εργοτάξιο, παράλληλα με τη θωράκιση της δημόσιας υγείας, είναι φυσικά η θωράκιση της οικονομίας. Και εδώ πάρθηκαν ιστορικές, φεντεραλιστικές, χωρίς προηγούμενο αποφάσεις. Μαθαίνοντας τα μαθήματα της κρίσης της προηγούμενης του ευρώ, αναστήλαμε όλους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας για 3 χρόνια. Δημιουργήσαμε σε χρόνο ρεκόρ ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο αξίας 100 δισεκατομμύριων ευρώ, το πρόγραμμα SURE, μέσω χάρη στο οποίο μπορέσαμε να αντέξουμε και να στηρίξουμε τους βραχυπρόθεσμα άνεργους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενίσχυσε τις προσπάθειες ρευστότητας με ένα κολοσιαίο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που μείωσε το κόστος δανεισμού σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για περιπτώσεις και χώρες όπως και η δική μας. Και πάνω και πέρα απ' όλα, από το εμβληματικό Ταμείο Ανάκαμψης με τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ του κοινού δανεισμού, στα οποία θα προστεθούν τα πάνω από 1 τρισεκατομμύρια ευρώ του κοινοτικού προϋπολογισμού για τα 7 χρόνια, που θα παντρέψουν την ανάγκη μιας συμμετρικής εξόδου από την κρίση με την επιτακτική ανάγκη να προσαρμοστεί η ευρωπαϊκή οικονομία στις προκλήσεις της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Το σχέδιο ανάκαμψης αποτελεί μια ακόμη ιστορική ευκαιρία για τη δημιουργία μιας νέας Ελλάδας, σύγχρονης, εξωστρεφούς, δημιουργικής, έτοιμης να ανταποκριθεί όχι μόνο στο τώρα, αλλά και σε αυτό που έρχεται, που μπορεί να επενδύσει στο διεθνώς αποδεδειγμένα σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό της, φέρνοντας πίσω όσους Έλληνες έδιωξε η κρίση και δημιουργώντας σύγχρονες υποδομές για καινοτομία σε αυτή τη χώρα. Με λίγα λόγια, ένα σχέδιο ελληνικό, ένα σχέδιο made in Greece ή καλύτερα made in EU Greece, που γράφτηκε σε αυτή τη χώρα, δεν γράψαν άλλοι για μας και το οποίο θα ήθελα να εκμεταλλευτώ της ευκαιρίας της σημερινής
για να εκφράσω τη βεβαιότητά μου ότι θα είναι ένα από τα πρώτα εθνικά σχέδια ανάκαμψης που θα εγκριθεί και πιστεύω πολύ σύντομα μέσα στον Ιούνιο. Το τρίτο μεγάλο εργοτάξιο στο οποίο θα κριθεί το μέλλον μας είναι φυσικά η μετανάστευση. Λίγες μέρες πριν μπει η πανδημία στη ζωή μας, η Ελλάδα υπερασπιζόταν τα ευρωπαϊκά της σύνορα στον Εύρο με μια χωρίς προηγούμενο παρουσία του συνόλου της ευρωπαϊκής ηγεσίας εκεί. Σήμερα, Ευρωπαίοι συνοριοφύλακες και ακτοφύλακες δεν προστατεύουν μόνο τα κοινό μας σύνορα, αλλά γίνονται ανάχωμα στην εργαλειοποίηση κάθε είδους σκοπιμότητας και εκμετάλλευσης της ανθρώπινης μιζέριας. Η πρότασή μας για ένα νέο σύμφωνο αλληλεγγύης στη μετανάστευση βρίσκεται ήδη σε διαπραγμάτευση και προτείνει ένα δίκαιο καταμερισμό των βαρών και των ευθύνων, έτσι ώστε επιτέλους να δημιουργήσουμε ένα νέο, ολιστικό, ευρωπαϊκό, συνεκτικό πλαίσιο για τη μετανάστευση. Να αντικαταστήσουμε όλες τις ατέλειες και τις παθογένειες του τώρα με ένα νέο παράδειγμα και υπόδειγμα για την Ευρώπη. Τέλος, το τέταρτο μεγάλο εργοτάξιο του αύριο είναι η γεωπολιτική Ευρώπη. Ας ξεκινήσουμε μια απλή παραδοχή. Παρόλες τις ατέλειες, τις ελλείψεις, τα λάθη μας, τις αστοχίες μας, ο σύγχρονος κόσμος πάει καλύτερα χάρης και στην Ευρώπη. Να παραδεχθούμε αυτό που μας αναγνωρίζει ο υπόλοιπος κόσμος, ότι η Ευρώπη είναι πάντα και συχνά μόνη συνεπής στην υπεράσπιση ενός πολυμερούς βασισμένου στο δίκαιο κόσμου. Είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, οι μεγαλύτεροι εξαγωγής και χορηγοί εμβολίων, πρωταγωνιστές στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, πρότυπο δημοκρατίας και κοινωνικών ελευθεριών. Έχουμε πάρα πολλά ατού ως Ευρωπαίοι για να μείνουμε αμέτωχοι. Τη μεγαλύτερη εσωτερική αγορά, το δεύτερο νόμισμα αναφορά στον κόσμο, μοντέλο οικονομίας και κοινωνίας ανοιχτό, αλλά και συνεκτικό, που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Το πρώτο βήμα για αυτή τη νέα γεωπολιτική Ευρώπη πάρθηκε την περασμένη εβδομάδα με τη νέα στρατηγική που εγκρίναμε για την ανοιχτή στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στη βιομηχανία. Για να μην μείνει ποτέ ξανά η Ευρώπη όμηρος στην προμήθεια αναγκαίων αγαθών τεχνολογίας και πρώτων υλών, ούτε να καταστεί θύμα όσων δεν παίζουν το παιχνίδι του παγκόσμιου ανταγωνισμού με κανόνες και ίσους όρους. Θα ακολουθήσουν και νέες πρωτοβουλίες στην ίδια κατεύθυνση, στον τομέα της ασφάλειας, της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Στο μέλλον, η γεωπολιτική Ευρώπη που θέλουμε θα είναι ανοιχτή, θα είναι διεκδικητική, θα είναι ανεκτική, αλλά σίγουρα δεν θα είναι αφελής, ούτε θα είναι δεδομένη για κανέναν. Κυρία Πρόεδρε, μακαριότατε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να κλείσω με δύο τελικές και ίσως πιο επίκαιρες παρατηρήσεις. Μόλις χθες ανοίξαμε στο Στρασβούργο τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Και τώρα είναι η ώρα να ξαναδούνε οι Ευρωπαίοι, να ξαναδούμε όλοι μαζί το τι θα κάνουμε, όχι ως Ένωση, αλλά και το πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε την Ένωσή μας πιο κατανοητή, πιο φιλική, πιο εύκολα αντιληπτή από τους πολίτες. Ακόμα θυμάμαι τη φράση του Μπαράκ Ομπάμα στη Βαρσοβία το καλοκαίρι του 2016, όταν είπε «Είμαι φανατικός θαυμαστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγινα ακόμα περισσότερο όταν μου εξήγησαν πώς λειτουργεί». Στη μεταπανδημική αυτή Ευρώπη, λοιπόν, χρειαζόμαστε λιγότερες πολιτικές και γραφειοκρατικές καντρίλιες. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Λιγότερη εφημοτυπία και ταξιθεσία. Περισσότερες εξηγήσεις, απλοποίηση κανόνων και διαδικασιών, περισσότερα σύμβολα, περισσότερη ενσυναίσθηση και περισσότερο συνέστημα.
Το γεγονός ότι η Ευρώπη τα κατάφερε, ίσως και ξεπέρασε τις προσδοκίες των εμπνευστών της, δεν αποτελεί λόγο εφησυχασμού ή αυτοδικαίωσης. Αυτή η 70χρονη πορεία μας θυμίζει και κάτι άλλο. Ότι οι ευρωπαϊκές επιτυχίες έρχονται μόνο όταν τολμάμε. Σπάνια όταν συμβιβαζόμαστε στο χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Η τόλμη είναι αυτή που τέμνει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Οι συμβιβασμοί κυρίως μετακυλούν τα προβλήματα. Η ενιαία εσωτερική αγορά, η γέννηση της ΟΝΕ, του ευρώ, το Σέγγεν, η Frontex, τα εμβόλια, το Ταμείο Ανάκαμψης, η ευρωπαϊκή πολιτική προστασία, η κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακά όριμη Ευρώπη μας δείχνουν τον δρόμο. Τον δρόμο μιας Ευρώπης τολμηρής, φιλόδοξης, συνεκτικής, ελπιδοφόρας, που αντιπροσωπεύει μια δύναμη καλού σε έναν ολοένα και πιο αβέβαιο σύγχρονο κόσμο. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία σας και τα καλά νέα που μας φέρατε για τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Βέβαια, ακυρώνω την συμμετοχή σας αργότερα, διότι μας τα είπατε όλα. Λίγο πολύ. Σας ευχαριστώ, την καρδιά μου. Μακαριότατε, μεγάλη μας τιμή η παρουσία σας και η συμμετοχή σας. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο πραγματικά κοσμείται το συνέδριό μας, το φόρουμ, με τη δική σας παρουσία. Τις ευλογίες σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η Εκκλησία. Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας της χώρας μας και λοιποί αγαπητοί αδελφοί, χαιρετίζω την πραγματοποίηση του Οικονομικού Φόρου των Δελφών, το οποίο είναι αφιερεμένο στον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης. Το ιδρυτικό του νέου ελληνικού κράτους γεγονός δεν προέκυψε ασφαλώς σε συνθήκες ιστορικού κενού. Ριζώνει στη συλλογική συνείδηση ενός σκλαβωμένου λαού που είχε βαθιά αίσθηση της ταυτότητός του. Τα δεκάδες επαναστατικά κινήματα που αριθμούνται από την πτώση της πόλης ως την παλιγενεσία, αποδεικνύουν του λόγου το ασφαλές. Η πληθώρα των πατριαρχών που έχασαν τη ζωή τους με βίαιο τρόπο από την Οθωμανική εξουσία καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας θέτει με σαφήνεια το πρόσημο της πίστης στην υπόθεση της δουλείας, μιας πίστης που άρδευσε μυστικά το καθημαγμένο γένος. Το ζωγόνησε, συγκρότησε την αυτοσυνειδησία του, έθεσε κριτήρια. Η πλειονότητα των δασκάλων στα σχολεία που λειτουργήσαν επί τουρκοκρατίας, όταν αυτά λειτουργούσαν απρόσκοπτα, υπήρξαν κληρικοί. Το αφυπνιστικό έργο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού με τα δεκάδες σχολεία που ίδρυσε, έχει χαράξει ανεξίτηλα τη λαϊκή ψυχή. Σε πιο δύσκολες περιόδους ήταν πάλι η λατρεία της Εκκλησίας που όχι μόνο ένωνε τη κοινότητα, αλλά δίδασκε τους υπόδουλους τη γλώσσα και την πίστη.
Μαζί με αυτά έρχεται η προσφορά των νεομαρτύρων. Δεν ήταν μόνο οι πατριάρχες, ήσαν οι επίσκοποι, απλοί ιερείς, μοναχοί και λαϊκοί που έδωσαν τη ζωή τους για την πίστη τους. Ένας χορός γνωστών και αφανών ηρώων της πίστεως σήκωσε το βάρος του οράματος και της ανίχνευσης νοήματος για ένα ολόκληρο γένος. Η Εκκλησία μας συνοδοιπόρησε με τον λαό και κατά την Επανάσταση. Και τότε οι πολλές θυσίες των στελεχών της, όπως μαρτυρούν οι πρωταγωνιστές των γεγονότων, αγωνιστές, ξένοι διπλωμάτες και άλλοι επεσφράγισαν τον αγώνα. Πρώτος επίσκοπος που έπεσε μαχόμενος και έσυρε τον χορό των χωνευθέντων κατά τα πολεμικά γεγονότα, ο επίσκοπος Σαλώνων Ισαΐας. Μέλος της φιλικής εταιρείας, πρωτοστάτησε στον ξεσηκωσμό στη Ρούμελη, έμεινε στη μνήμη μας να ανακεφαλαιώνει στο πρόσωπό του μαζί με πολλούς άλλους την πίστη με την αγάπη προς την πατρίδα. Και τόσοι άλλοι, ένας λαός που βίωνε αυτό που ο στρατηγός Μακρυγιάννης εξέφρασε, ότι χωρίς πίστη στην θρησκεία τα έθνη δεν υπάρχουν, μπόρεσε να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στην πρόσκληση και στα διλήμματα της ιστορίας. Όχι μόνο να αφαιθεί στην ομοτέλεια της ιστορικής συγκυρίας, αλλά να νοηματοδοτήσει πνευματικά τον αγώνα του. Συγχαίρω τους διοργανωτές αυτού του συνεδρίου, του συμποσίου, και εύχομαι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να ευλογήσει πλωσίως τις εργασίες αυτού του οικονομικού φόρου των Δελφών μπροστά σε όλες τις δυσκολίες και τις επιλογές μας. Ευχαριστώ. Μακαριότατε, μεγάλη τιμή η παρουσία σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την ομιλία σας και για τις ευχές σας. Και σας εύχομαι πραγματικά υγεία και δύναμη. Να είστε καλά. Επόμενη ομιλήτρια, η άξια πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, οδήγησε την Ολυμπιάδα της Αθήνας 2004 με απρόσμενη επιτυχία, που θεωρήθηκε και θεωρείται ακόμα από τις πιο σημαντικές Ολυμπιάδες που έχουν οργανωθεί. Οδηγεί τώρα με έμπνευση τις δράσεις για τους εορτασμούς των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Την ευχαριστούμε για την παρουσία της και την προσκαλώ στο βήμα. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, slip of tongue, Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μακαριότατη Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριοι πρέσβεις, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Βρίσκομαι σήμερα εδώ, εκπροσωπώ την Εθνική Επιτροπή Ελλάδα 2021, και κύριε Τσομόκο, είμαι σε αυτή την ξεχωριστή εμβληματική. Έχει τίνει να γίνει ένας θεσμός, το Delphi Economic Forum, αλλά φέτος βέβαια του δίνουμε ένα ξεχωριστό συμβολισμό. Και γιατί είναι αφιερωμένος αυτή τη σπουδαία, την εμβληματική, τη συμβολική επέτειο, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, και τιμάει και προβάλλει φυσικά τον εορτασμό της 200ετηρίδας της σύγχρονης Ελλάδος. Ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που αυτή η συμβολική επέτειος μας καλεί να απαντήσουμε
αφορά τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Αφορά ειδικότερα πώς το κοινό μας παρελθόν, η κοινή μας πορεία, 2 αιώνες τώρα, μπορεί να αποτελέσει πηγή διδαγμάτων και έμπνευσης, δίνοντας μια νέα πνοή στο συλλογικό εγχείρημα της δημιουργίας ενός κοινού μέλλοντος. Οι απαντήσεις εδώ ούτε εύκολες είναι, ούτε αυτονόητες είναι, ούτε ανώδυνες είναι. Γιατί προϋποθέτουν μια διαδικασία ειλικρινούς αναστοχασμού μιας διαδρομής με πολλά θετικά, αλλά και αρνητικά, με στιγμές δημιουργίας και ματέωσης, με χαρές αλλά και πόνο. Απαιτούν μια ψύχρεμη αξιολόγηση των 200 ετών, μακριά από σύνδρομα ναρκισισμού ή κατωτερότητας, που θα έχει σαν στόχο να αποκτήσουμε μια πλήρη, μια ακριβή, ακριβέστατη εικόνα του συλλογικού μας εαυτού. Έτσι ώστε, με εφόδιο αυτή την αυτογνωσία, έχοντας και συνέστηση των ισχυρών, αλλά και των αδύναμων σημείων μας, να σκιαγραφίσουμε, να χαρτογραφίσουμε και τις ευκαιρίες και τις δυσκολίες που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Νομίζω ότι οι εργασίες αυτού εδώ του φόρουμ αναφαίνεται, εγώ τουλάχιστον περιμένω να συμβάλλουν ιδιαίτερα σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο διάβαζα αυτής της φετινής οργάνωσης, οι εκλεκτοί συμμετέχοντες, που είναι αρχηγοί κρατών, είναι πολιτικοί, είναι πρέσβεις, επιστήμονες, διανοητές, καθηγητές, ανάμεσά τους, και είμαι περήφανη που το λέω, και αρκετά μέλη από την Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Ελλάδα 2021, ο Κώστας ο Κωστής, ο Στάθης ο Καλύβας, ο Μάρκ Μαζάουερ, ο Γιάννης ο Βούλγαρης. Τι θα επιχειρήσουν? Καταρχήν θα μιλήσουν για τη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης και το φαινόμενο του φιλελληνισμού. Θα επιχειρήσουν μια αντικειμενική ανασκόπηση της πορείας της χώρας, 2 αιώνες τώρα. Θα περιγράψουν τα χαρακτηριστικά των μεγάλων ηγετών που την καθόρισαν. Θα αναδείξουν επίσης τις προσδοκίες, τα οράματα, τις ανεπάρκειες και τις ελπίδες που τη διαμόρφωσαν. Θα προβάλλουν το πολιτιστικό της αποτύπωμα, θα αναλύσουν τους συσχετισμούς, τις σχέσεις με τις ξένες δυνάμεις, με τη Δύση γενικότερα. Και δεν θα μείνουν μόνο εκεί. Την ίδια στιγμή θα επιδιώξουν να φωτίσουν και να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν στο μέλλον της Ελλάδας, που σχετίζονται με κατακλυσμιαίες αλλαγές που συντελούνται στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε. Φυσικά, ποιες είναι οι επιπτώσεις στην πανδημία, στην παγκόσμια οικονομία, στο μέλλον της Ευρώπης, η θέση της Ελλάδος αυτή, οι νέες γεωπολιτικές προκλήσεις που αφορούν και τη διεθνή ασφάλεια, η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η ραγδαία, ευτυχώς, τεχνολογική ανάπτυξη και το μέλλον της εργασίας. Αυτή ακριβώς τη διάσταση της επετείου, σαν μια μοναδική ευκαιρία να αντλήσουμε δύναμη από το παρελθόν, να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον και να σχεδιάσουμε το αύριο, αυτό επιχείρησε να αναδείξει ως κεντρικό διακύβευμα στους εορτασμούς η Εθνική Επιτροπή Ελλάδα 2021, από την αρχή της λειτουργίας μας. Ένα διακύβευμα που εξειδικεύτηκε μέσα από 4 άξονες, που προσδιορίζουν το περιεχόμενο των δράσεων και των εκδηλώσεων της επετείου. Και αυτό είναι, τα επαναλαμβάνω, το 1821 στην Ελλάδα
και τον κόσμο. Η Ελλάδα στην πορεία των 200 ετών, οι Έλληνες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στον κόσμο και το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος. Με την καταλυτική εντυπωσιακή συμβολή εκατοντάδων φορέων, συλλόγων, δήμων, ενεργών πολιτών, δημιουργήθηκε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσεων και δηλώσεων που γίνονται ήδη από την αρχή του χρόνου, που τιμάνε την ιστορία των 200 χρόνων, αναδεικνύουν και σημαντικές πτυχές του παρελθόντος, αλλά φιλοδοξούν να ανοίξουν ένα παράθυρο στο μέλλον. Να πυροδοτήσουν ένα διάλογο για το αύριο και να αφήσουν κάτι πίσω τους. Μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Και όλα αυτά μέχρι το τέλος του έτους. Σε όλη την Ελλάδα και στην Ελλάδα πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Εκ μέρους Επιτροπής Ελλάδα 2021. Κύριε Τσομόκο, κυρίες και κύριοι, φυσικά εκφράζω τη χαρά και την ικανοποίησή μου, γιατί το Φόρουμ των Δελφών αφιερώνει την οργάνωση του φέτος, όπως είχατε υποσχεθεί, στην επέτειο της 200ετηρίδας, συμμετέχοντας έτσι και ενεργά στον εθνικό εορτασμό. Αλλά και γιατί μία από τις πρώτες και κεντρικές συζητήσεις της διοργάνωσης, αν δεν κάνω λάθος, η αμέσως επόμενη, που αφορούν την αποτίμηση των 200 ετών της σύγχρονης Ελλάδας, θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Και φυσικά ευχόμαστε παραγωγικές εργασίες, καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνουν πολλές πλούσιες συζητήσεις, θα προκύψουν πολλά σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα, και ένα από αυτά είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει τολμηρά στον τρίτο αιώνα της σύγχρονης ιστορίας της. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε πολύ θερμά για όλη τη συνεργασία. Να είστε καλά. Πριν θα κάνουμε μία μικρή παύση για την αναχώρηση της Προέδρου και του Μακαριωτάτου, αλλά επιτρέψτε μου πριν να το κάνω αυτό να δώσω ένα μικρό αναμνηστικό, την ελευθερία στην κυρία Πρόεδρο, την οποία έχουμε φτιάξει ειδικά για αυτό το σκοπό. Για λόγους υγειονομικούς δεν θα σας τη δώσω να την κρατήσετε, κυρία Πρόεδρε. Ένα λεπτό, άψη για την αναφόρηση της κυρίας Προέδρου και θα συνεχίσουμε.